Πώς να γίνω μίζερος σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλό και η επικοινωνία του κυρίου Υπουργού και ο κύριος Σαμαράς που επικοινώνησε με τον τραυματία. Αλλά πέραν αυτού να δούμε και το αύριο. Γιατί όταν μιλάμε για αυτούς τους αστυνομικούς, μιλάμε για τους πλέον παραπεταμένους δημοσίους υπαλλήλους, τους πλέον παραπεταμένους, αλλά όπως είδατε, με υψηλό το αίσθημα της αυτοθυσίας. Πάντως, για να συνοψίσουμε, ο άνθρωπος αυτός, ο συνάδελφός σας, ο ειδικός φρόνος που τραυματίστηκε, είναι ένας πατέρας με ένα παιδάκι, ναι, που δεν δημιούργησε καμιά αναστολή να μπει μπροστά. Απλώς είδε την καταδίωξη και έτρεξε να βοηθήσει. Πιθανόν να είχε ακούσει και να είχε το σήμα, βέβαια, τη διαταγή, ναι, για ένα ύποπτο άτομο. Αλλά εκείνο που καταλαβαίνω εγώ ήταν ο αναβρασμός, η καταδίωξη των συναδέλφων της ομάδας Δίας, που ήθελε με τον τρόπο του να συνδράμει. Είναι συνολική επιτυχία. Τώρα, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, βλέπουμε από κάμερα ασφαλείας το βίντεο τη στιγμή των πυροβολισμών, όταν ο κόσμος πανικόβλητος πέφτει κάτω στο έδαφος. Θα το δούμε δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα, γιατί είναι σε αργή κίνηση το βίντεο. Κάποιο από τα σουβλατζίδικα εκεί που είναι στη γωνία. Να του περνάει ο Μαζιώτης. Είναι η φιγούρα στο βάθος που βλέπετε να τρέχει. Οι αστυνομικοί τον ακολουθούν. Και τώρα βιάστηκα εγώ να σας το πω πριν συμβεί. Και τώρα πέφτουν όλοι κάτω, γιατί έχει αρχίσει το πιστολίδι και πέφτουν οι άνθρωποι, ναι, για να σωθούν από τις σφαίρες. Όλοι, ξέρεις, υπήρχε αυτός ο περίφημος κώδικας, υποτίθεται, της τρομοκρατίας, ότι οι τρομοκράτες δεν πειράζουν, δεν διακινδυνεύουν ποτέ τη ζωή εκείνων που θεωρούν αθώους. Αλλά εδώ βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος, προκειμένου να σωθεί ο ίδιος από την καταδίωξη από την αστυνομία, διακινδυνεύει τη ζωή μερικών εκατοντάδων ανθρώπων που μέρα μεσημέρι βρίσκονται στην πλατεία του Μοναστηρακίου και πυροβολεί κατά πάνω τους. Αυτή η επιχείρηση, αυτή η προσπάθεια μας έδωσε κάτι άλλο. Απάλλαξε και την κοινωνία από έναν δυνάμει εγκληματία που θα πήγαινε αύριο να κάνει μια ληστεία και προκειμένου να την πετύχει θα έπαιρνε τη ζωή ενδεχομένως κάποιων εργαζομένων ή σε έναν τυχαίο έλεγχο. Προκειμένου να αποφύγει τη δέσμευσή του. Να το βλέπουμε πάλι, ακριβώς, κύριε Δούμε, επιτρέψτε μου. Νάτος, τώρα περνάει ο Μαζιώτης. Βλέπουμε ξανά το ίδιο βίντεο και η αφήσω. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο και σωστά το λέτε αυτό, κύριε Ντούμα. Θα μπορούσε να πάει να μετάσχει σε μια νέα ληστεία ή θα μπορούσε να τοποθετήσει ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο σε ένα άλλο σημείο της Αθήνας. Γιατί αυτό το είδαμε να το κάνει στην Οδό Αμερικής, έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, και να θρυνήσουμε θύματα. Αλλά να φροντίσουμε να τον δεσμεύσουμε ώστε να μην δει πάλι το φως της κοινωνίας. Να το φροντίσουμε αυτό. Mm-hmm. Άδειες, 18 μήνα κτλ. Η δικαιοσύνη από τώρα να τα στεγανοποιήσει για να μην ξαναβγεί αυτό το απόβρασμα ένας στιγνός εγκληματίας που είναι εν δυνάμει δολοφόνος. Απέναντι σε έναν ανύποπτο πολίτη ή έναν αστυνομικό. Μα το ζήσαμε και σήμερα. Το βίντεο που είδαμε αυτό ακριβώς δείχνει ότι δηλαδή ανοίγει πυρ εναντίον των αστυνομικών, ενώ πίσω από τους αστυνομικούς είναι ανύποπτοι. Διαβάτες, τουρίστες που κάθονται και τρώνε σουβλάκια. Τραυματίζει πολίτες. Τι μου λέτε. Θα μπορούσαμε να έχουμε μακελιό. Τραυματίζει πολίτες. Πυροβολεί ανεξέλεγκτα. Προκειμένου να σώσει το τομάρι του. Μάλιστα. Τραυμάτισε πολίτες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό ή και θυσία μια ζωή. Επιτρέψτε μου δευτερόλεπτα μόνο. Στο καλό ενδιαφέρον του κυρίου Πρωθυπουργού. Στην πράξη θέλουμε και όχι στα λόγια και είναι μια ευκαιρία να ασχοληθεί και εκείνος και ο κύριος Υπουργός με τα πρακτικά προβλήματα. Δεν θα σας αναλύσω τα προβλήματα, διότι θα απογοητευτείτε. Ποιοι άνθρωποι στάθηκαν εμπόδιο και βάλαν τα κορμιά τους για να συλλάβουν αυτόν τον κακοποιό. Δεν θέλω σήμερα να είμαι μίζερος. Δεν θα σας Όχι, δεν είναι η μέρα. Δεν είναι η μέρα, ειλικρινά. Η εικόνα, τα προβλήματά σας τα ξέρουμε, αλλά σήμερα είναι άλλη μέρα. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσουμε πάλι πολύ. Μπράβο, συγχαρητήρια και εγώ σας ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια και από εμάς τώρα. Ενώ βλέπουμε το βίντεο ξανά, αυτό το αποκαλυπτικό βίντεο, ντοκουμέντο, πάμε στην Μίνα Καραμίτρου, γιατί έχει να μας πει πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μίνα. Καταρχήν, Όλγα, να σας δείξω ποιο είναι το δελτίο ταυτότητας. Αυτό είναι λοιπόν το δελτίο ταυτότητας που είχε μαζί του ο Νίκος Μαζιώτης. Όπως βλέπετε, δεν είναι ο ίδιος στη φωτογραφία. Είναι Άρα ένα άλλος πήγε να αγοράσει το Χουντάι. Είναι πολύ πιθανό, πάντως αγοράστηκε με αυτά τα στοιχεία αυτής της πλαστής ταυτότητας. Αυτή λοιπόν είναι η ταυτότητα που είχε μαζί του ο Νίκος Μαζιώτης. Αυτό είναι το πρόσωπο που είναι στη φωτογραφία. Είναι άγνωστο άτομο, το ψάχνει η αστυνομία. Επίσης, όπως βλέπω εδώ, είναι η πίσω πλευρά, αν βλέπετε, της ταυτότητας με τα πλαστά στοιχεία που πριν από λίγο ακούσατε και τον αρχηγό της αστυνομίας να σας λέει Μιχελάκης Μιχαήλ. Αυτή εδώ η ταυτότητα, η πλαστή, φέρεται να έχει εκδοθεί, δήθεν να έχει εκδοθεί, για να είμαι ακριβής, από το αστυνομικό τμήμα των Αμπελοκήπων. Με αυτά λοιπόν εδώ τα στοιχεία, οι αστυνομικοί
υποψιάζονται ότι ο Νίκος Μαζιώτης, Όλγα, έχει νοικιάσει Γιάφκα ή Κρυσφύγετο. Επαναλαμβάνω, Μιχελάκης, σε αυτή την περιοχή εννοείς, την περιοχή ψάχνουν, των Αμπελοκήπων. Κυρίως ψάχνουν στην περιοχή στα Πατήσια και στην Κυψέλη. Ναι. Αλλά ενδεχομένως όμως λένε οι αστυνομικοί ότι με αυτά τα στοιχεία μπορεί να έχει νοικιάσει Κρυσφύγετο οπουδήποτε και στην Νότια Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Και αυτό εδώ είναι το αυτοκίνητο, το Hyundai, το οποίο αγόρασε ο Νίκος Μαζιώτης με τα πλαστά αυτά στοιχεία και είναι και το αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως να χρησιμοποιεί και όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στην, ναι, Αθήνα. Άρα δεν είναι ένα αυτοκίνητο που έχει κανονικές πινακίδες. Βεβαίως. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι καθόλου βεβαίως. Δηλαδή αν το σταματούσε η αστυνομία, ναι, ο Νίκος Μαζιώτης έδειχνε για έλεγχο, ο Νίκος Μαζιώτης έδειχνε μια κανονική ταυτότητα και φυσικά το αυτοκίνητό του, το οποίο δεν είναι ούτε κλεμμένο, ούτε με παραποιημένες πινακίδες, ούτε τίποτα. Είναι καθόλου νόμιμο αυτοκίνητο. Μήνα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Πάμε τώρα στο Μοναστηράκι εμείς. Πάμε στον Γιάννη Σωτηρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που έγινε το πρωί νωρίτερα η συμπλοκή και η σύλληψη, και ακολούθησε η σύλληψη του Μαζιώτη. Και όπως είπαμε και πριν, Γιάννη, είναι αποτύχη που δεν θρηνήσαμε θύματα. Όλγα, η επεισοδιακή και άγρια αυτή καταδίωξη ξεκίνησε ακριβώς από το σημείο που βρισκόμαστε. Πίσω μου βλέπετε τα καταστήματα με τα είδη τουρισμού. Εκεί λοιπόν είχαμε το πρώτο τέτα-τέτ του αδίστακτου τρομοκράτη με τους αστυνομικούς. Τον κάλεσαν να παραδοθεί. Αστυνομία κίνητος, του είπαν οι άντρες της ομάδας Δίας. Αυτός όχι μόνο δεν παραδόθηκε, αλλά πυροβόλησε μία φορά. Μετά, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, θα δείτε πώς, ποια διαδρομή ακολούθησε ο αδίστακτος αυτός τρομοκράτης εν μέσω πλήθους εκατοντάδων τουριστών στην πλατεία Μοναστηρακίου. Βλέπετε λοιπόν, με το όπλο στο χέρι, ο τρομοκράτης έρχεται σε αυτόν εδώ το δρόμο. Είναι το στενάκι που οδηγεί στην οδό Μητροπόλεως. Βλέπετε λοιπόν πόσο κόσμο έχει. Η ώρα ήταν 12.30 το μεσημέρι. Όπως μας είπε αστυνομικός της ομάδας Δίας, με τον οποίο συνομιλήσαμε και μας περιέγραψε την επιχείρηση, αυτό που άκουσαν στους ασυρμάτους είναι αδίστακτος, επικίνδυνος, κακοποιός, οπλισμένος, σπεύσατε όλοι στην περιοχή. Βλέπετε λοιπόν τον κόσμο που υπάρχει εδώ. Θα σας δείξουμε Γιάννη, τώρα, να σου πω κάτι. Είναι, βεβαίως, το σημείο που έριξε τις πέντε σφαίρες, έτσι. Ακριβώς εδώ είναι το δεύτερο σημείο που είχαμε τον τραυματισμό του Αυστραλού τουρίστα. Όχι σε αυτό το κατάστημα, αλλά στο ακριβώς δίπλα, ο Μαζιώτης για δεύτερη φορά έχει τέτα τέτ με τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί λοιπόν τον καλούν ξανά να παραδοθεί. Αυτός ρίχνει αυτή τη φορά όχι μία, αλλά πέντε σφαίρες. Πού καρφώνονται οι σφαίρες? Τέσσερις καρφώνονται σε τραπέζια που θα σας δείξουμε αμέσως τώρα. Σε τρία-τέσσερα τραπέζια, τα βλέπαμε νωρίτερα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι λοιπόν η τέταρτη σφαίρα. Κοιτάξτε τι τρύπα έχει ανοίξει και στο ακριβώς διπλανό τραπέζι που βρισκόμαστε, σε αυτό εδώ λοιπόν ήταν η παρέα του Αυστραλού. Μόλις λοιπόν έπεσαν οι πυροβολισμοί, πέντε στο σύνολο, πέσαν όλοι από κάτω. Από μια αδέσποτη σφαίρα βρέθηκε στο πόδι του Αυστραλού. Μάλιστα εκείνη την ώρα ήσασταν εδώ όταν συνέβη αυτό? Είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Γεια σας. Πώς έγινε? Ναι, πώς έγινε? Ναι. Αστραπία. Αστραπία. Κάποιο άτομο να τρέχει και από πίσω αστυνομική. Πόσες σφαίρες έπεσαν εδώ? Πέντε. Και ο Αυστραλός και η παρέα του? Εδώ καθόντουσαν, εδώ. Ακριβώς εδώ, ε? Εδώ ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό, Όλγα, να σας δείξω ότι ακόμα και άλλα τραπέζια, ελάτε να δείτε εδώ, ελάτε να δείτε, αν μπορείτε με τη βοήθεια εδώ του σερβιτόρου, κοιτάξτε εδώ. Υπεύθυνο Σάββας, Μητροπόλεως. Γεια σας. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Σκιαθάς Αντώνης, υπεύθυνο Σάββας, Μητροπόλεως. Άλλη μία από τις σφαίρες. Μία είναι εδώ. Είχε κόσμο κινητήριο το κατάστημα? Όχι πολύ κόσμο, αν γινόταν μια ώρα αργότερα θα είχαμε θύματα πιο πολλά. Θα είχαμε θύματα πιο πολλά. Σίγουρα θα είχαμε. Και αμέσως μετά, Όλγα, κοιτάξτε λοιπόν τον κόσμο. Από εδώ λοιπόν και πίσω μου είναι η Μητροπόλεως. Βλέπετε λοιπόν στο βάθος είναι το τελευταίο τέτα-τέτ που είχε ο αδίστακτος κακοποιός, και λέμε αδίστακτος γιατί εν μέσω πλήθους εκατοντάδων τουριστών εκείνη την ώρα 12.30 που επισκέπτονται την Ακρόπολη, το Θησίο και το Μοναστηράκι, με ένα όπλο στα χέρια πυροβολεί εναντίον των αστυνομικών. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν μπορεί ο περατέρ μας ο Δημήτρης Οδαγρές,
χάνεται μέσα στο πλήθος. Τον ακολουθούν όμως οι αστυνομικοί από κοντά. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στη συμβολή με την οδό Καπνικαρέας, Μητροπόλεως και Καπνικαρέας, εκεί λοιπόν είναι το τελευταίο τετ-α-τετ. Εκεί λοιπόν ο ειδικός φρουρός ανταποδίδει για πρώτη φορά τα πυρά του Νίκου Μαζιώτη και τον τραυματίζει, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, στην ομοπλάτη. Βλέπετε λοιπόν τι κίνηση έχει αυτή την ώρα. Θα μπορούσαν όχι απλά να κινδυνεύσουν, που κινδύνευσαν γιατί είχαμε δύο τραυματίες τουρίστες. Θα μπορούσαμε να έχουμε νεκρούς πραγματικά μέσα σε αυτό το δρόμο, στη Μητροπόλεως. Κοιτάξτε την εικόνα, κάτι ανάλογο συμβαίνει και το μεσημέρι, που τα τουριστικά λεωφορεία αποβιβάζουν τους πελάτες τους στο Σύνταγμα, αλλά και στο Μοναστηράκι, για να επισκεφθούν και το χώρο του Μοναστηρακίου και την αρχαία αγορά, αλλά και την Ακρόπολη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και να πω στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, θα σας πω κάποιες περιοχές. Μαραθώνας, Γραμματικό, Μαρούσι, Χαλάνδρη, Καλογρέζα, Κολωνός, Κυψέλη, Σεπόλια και Άγιος Νικόλαος Πατησίων. Τι είναι αυτές οι περιοχές? Οι περιοχές στις οποίες η τρομοκρατική πιστεύει ότι μπορεί να είναι η Γιάφκα ή ενδεχομένως κάποιο γκαράζ του τρομοκράτη, του Μαζιώτη. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να είναι πιο προσεκτικοί στα στοιχεία τα οποία παρουσίασε νωρίτερα η αστυνομία, δηλαδή την ταυτότητα και το αυτοκίνητο, γιατί ενδεχομένως η συμβολή τους μπορεί να είναι πολύτιμη στον εντοπισμό της Γιάφκας των τρομοκρατών. Πάντως, Όλγα, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία κάνουν εντύπωση. Το ένα είναι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει ότι τον καταζητάει όλη η ελληνική αστυνομία, κυκλοφορεί μέρα μεσημέρι στο πιο πολυσύχναστο σημείο της Ελλάδας, στο Μοναστηράκι, με περούκα, βερμούδα και όπλο στην τσέπη. Το οποίο φαίνεται κιόλας. Το οποίο φαίνεται κιόλας, χωρίς να διανοείται ότι διακινδυνεύει να το πιάσουν. Και δεύτερον, όταν εν πάση περιπτώσει εντοπίζεται, δεν διστάζει να πυροβολήσει 8 φορές σε έναν δρόμο πλημμύρα στους ανθρώπους, αδιαφορώντας αν έτσι θα σκοτώσει ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι οι αστυνομικοί που τον κυνηγάνε ή κάποιος άσχετος ο οποίος είχε την ατυχία να βρίσκεται στο πεζοδρόμιο ή στο τραπέζι εκείνη την ώρα. Βλέπουμε και την. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Αυτή είναι η κλαστή ταυτότητα που έδωσε η αστυνομία, ναι, στη δημοσιότητα πριν από λίγο. Επειδή λες ότι θα μπορούσε κάποιος να βρεθεί στο δρόμο του και να έχει δυσάρεστες συνέπειες, έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Λαέρτη Βασιλείου, είναι το γνωστό ηθοποιό, ο οποίος συμπτωματικά σήμερα, καλησπέρα κύριε Βασιλείου, ήρθατε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μαζιώτη. Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τίποτα, ήμουνα στο Μοναστηράκι κατεβαίνοντας την Αιώλου και στη συμβολή με την Αδριανού άκουσα πυροβολισμούς. Είδα ανθρώπους να τρέχουν εκεί στο σημείο με τις καφετέριες, ναι, να έχουν μπει κάτω από τα τραπέζια. Και πάνω στο σοκ, όταν συγκεντρώθηκα, είδα μπροστά